στο γρήγορο ίντερνετ στράφηκαν οι περισσότεροι Έλληνες το 2020, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Όμως, η πλειοψηφία των περισσότερων χρηστών σταθερών συνδέσεων παραμένει εγκλωβισμένη σε ταχύτητες που δεν ξεπερνούν τα 8 έως 9 Mbps. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας Υπερίων, το 2020 η μέση τιμή της ταχύτητας καθόδου δεδομένων, download, αυξήθηκε σε 27,01 Mbps από 20,03 που ήταν ένα χρόνο πριν. Η βελτίωση αυτή αποδίδεται στην αύξηση των διαθέσιμων γραμμών VDSL που προσφέρουν μεγαλύτερες ταχύτητες downloading της τάξης των 50 και 100 Mbps, αλλά και στη στροφή των χρηστών προς αυτές τις γραμμές λόγω των αυξημένων αναγκών που δημιούργησε η πανδημία. Μεγάλη διαφοροποίηση παρατηρείται και αναπεριφέρεια της χώρας. Πιο υψηλές ταχύτητες εμφανίζονται στην Αττική, ενώ οι χαμηλότερες στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Ακόμη, εκτός από την περιφέρεια Αττικής, στις υπόλοιπες περιφέρειες υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα στην ταχύτητα στη ροή καθόδου. Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι το 2020 σημειώθηκε μεγάλη αύξηση στη χρήση της πλατφόρμας Υπερίων για τη μέτρηση της ταχύτητας και άλλων χαρακτηριστικών των ευρυζωνικών συνδέσεων.